Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, εδώ και σήμερα θα κάνω ένα άλλο τύπου βίντεο. Πρόσφατα πήρα μέρος σε ένα διαγωνισμό μια σελίδα στο facebook της Grace Steam Group, θα δείτε το link κάτω, η οποία έδινε διάφορα πραγματάκια και μέσα σε αυτά ήταν και ένα pack το οποίο ήταν από τη Rocket την εταιρεία και είχε μέσα διάφορα πραγματάκια διαφημιστικά της Rocket. Ε, πήρα μέρος και ήμουν τόσο τυχερός που το κέρδισα. Τα παιδιά επικοινώνησαν μαζί μου, τους έδωσα τη διεύθυνση και μου το έστειλαν. Μέσα σε δύο μέρες, τρεις, όλος ο πάρα πολύ γρήγορα, ήρθε, έφτασε και θέλω να μοιραστώ το άνοιγμα του πακέτου μαζί σας. να σας το δείξω. Ε, αυτό εδώ είναι. Είναι από την... Ε, ο φάκελος γράφει η Άμι η ΑΕ. Είναι από την αντιπροσωπή, αν δεν κάνω λάθος. Λογικά αυτή είναι που πρέπει να έχει τη ρόκατ. Τέλο πάντων, ε, εγώ θα δούμε, θα δούμε μαζί σα τι έχει. Έχει κάποια πράγματα και από όλα αυτά, μόνο ένα έχω προσέξει. Γιατί ένα ήταν που μου είχε κάτσει στο, στο μυαλό, στο μάτι και ήθελα πάρα πολύ. Ήταν κάτι που το ψάχνω διαφορετικού τύπου, μεν, αλλά ήθελα πολύ καιρό να πιάσω στα χέρια μου κάτι τέτοιο. Θα σα το δείξω τι είναι. Ε, το συγκεκριμένο. Ελλάδα δεν το βρήκα χωρίς να απολύτω και ήμουν τόσο τη μετά από 2-3 χρόνια που μου έκατσε μαζί σε αυτό εδώ το πακέτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Greece Steam Group και τη Rocket προφανώς που έκανε ε, το συγκεκριμένο giveaway. Η τύχη άμα σε θέλει, εντάξει. Δόξα στο Θεό, είμαι υπερβολικά τυχερός άνθρωπος. Και πάμε να δούμε μαζί τι έχει μέσα. Θα τα ανοίξω. Επιστροφή στα μαχαίρια. Γιατί τόσο καιρό τα ανοίγω με το ψαλίδι πλάκα πλάκα. Και πάμε να δούμε τι έχει. Λοιπόν, το πιο μεγάλο, το πρώτο κομμάτι, είναι αυτό εδώ. Θα το ανοίξω λίγο μακριά από το μικρόφωνο για να μην κάνει παράσιτα. Το πρώτο κομμάτι, λοιπόν, είναι ένα κασκόλ, όπως βλέπετε, με το... από τη μία πλευρά γράφει ROCAT, στο δείχνω. Και από την άλλη πλευρά, θα κοντά το μικρόφωνο για να ακούγομαι. Από την άλλη πλευρά, όπω βλέπετε, γράφει εδώ είσαι. Stop playing, start gaming. <laughs> Πολύ ωραίο σύμβολο. Είναι αρκετά ποιοτικό. Είναι αρκετά. παχύ το υλικό του. Πλάκα, πλάκα. Ναι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, αρκετά ωραίο. Καλοκαίρι βέβαια έρχεται. Θα το χρησιμοποιήσω του χρόνου του χειμώνα. Αρκετά βαρύ υλικό. Αρκετά ωραίο και ποιοτικό. Το επόμενο. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα ανεμιστήρα, ο οποίο είναι διαφημιστικό. Όπω μου πείτε, καλά δεν τον κάνει τον ανεμιστήρα. Αυτό είναι για το καλοκαίρι. Είναι ένα ανεμιστήρα σκούτιου. Στον ανοίξω είναι αυτό εδώ πέρα. Πώ βλέπετε, είναι σύρμα αυτό εδώ. Ε, και από όσο ξέρω, θα τον βάλω, θα δοκιμάσω να τον βάλω πάνω στο power bank του αδερφού μου, μια που είναι πιο μικρό και πιο βολικό για αυτή τη δουλειά. Ελπίζω να δουλέψει. Έχει ένα τρίκτο συγκεκριμένο ανεμιστήρα. Ε, ελπίζω να δουλέψει να τον δούμε. Ω, oh, δουλεύει! <laughs> λοιπόν, όπως βλέπετε, ο συγκεκριμενο ανεμιστήρας έχει πάνω το σύμβολο της ROCCAT εδώ... Πλάκα, πλάκα είναι καλό! Wow! Εν μεταξύ του κουτί είναι ακριβώ από δίπλα μου οπότε πάπ, θα μπει εδώ πέρα και το καλοκαίρι θα φυσάω αέρα στο πρόσωπο μου Κυριλέα! Αυτό είναι πολύ ωραίο, δείτε το! Αυτό είναι πολύ ωραίο! Και είναι και αρκετά δυνατό. Δηλαδή, πραγματικά είναι τρομερό. Όπω βλέπετε, τα γράμματα ανανεώνονται. start Gaming, Rocket, Stop Playing, ό,τι έχει και το κασκόλαιο πάνω. Προφανώ είναι το σύμβολο τη εταιρεία. Γενικά, δεν έχω ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη εταιρεία καθόλου. Ήθελα να πάρω κάποια ακουστικά τη. Τέλο πάντων, προ το παρόν πάει πίσω αυτό λόγω money off. Ε, ναι, wow. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά έτσι όπω ανάβει. Ε, αυτό είναι ωραίο. Και νομίζω το καλοκαίρι θα βγάλει απόδοση αυτό το πράγμα. Πάμε να συνεχίσω και ακόμα δεν έχω φτάσει στο αντικείμενο το οποίο θέλω πιο πολύ, φανταστείτε. Το επόμενο αντικείμενο είναι αυτό εδώ. Προφανώς είναι, αν δεν κάνω λάθος, από αυτά που βάζεις στον καρπό για τον υδρότα, καλοκαιρινό και αυτό. Είναι, πώς τα λένε, τέλο πάντων αυτά εδώ. Αρκετά σφιχτό, ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι για να... Για να, όταν αθλείσαι για όταν πηγαίνει πηγαίνεις βόλτα χρήσιμο θα μου χρειαστεί και αυτό πλάκα πλάκα και είναι και το... Α, έχει και άλλα. Λοιπόν, ενώ τω δεν βλέπω το φαγητό βάζω το χέρι μέσα και τραβάω. Το επόμενο είναι προφανώς αυτό εδώ, που το βάζεις στο λαιμό σου με κλειψάκι για τα κλειδιά, για πάσο, για οτιδήποτε. Έχω από πίσω άλλο ένα, το οποίο το έχω πολλά χρόνια. Αυτό είναι γκρίζι γραφείο πάνω. Ήταν από τότε που είχε πάρει η Εθνική το 2004 το Euro το είχα πάρει. Ε... Τέλο πάντων, αυτά όσο και να φαίνεται περίεργο, είναι αρκετά κρυβούτσικα για να τα βρει κανένα. Ε, χρήσιμο είναι. Εν τω μεταξύ, το αστείο είναι ότι έρχεται αφού τελειώνω σχεδόν τη στρατιωτική θητεία. Οπότε δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω τόσο όπω ήθελα. Ο Βρυέλη παντέτη για τα κλειδιά. Κάπου θα χρησιμοποιηθεί και αυτό. Προ το παρόν θα μπει πίσω μαζί με το άλλο γιατί ποτέ δεν ξέρει. Να δω τίποτα άλλο. Και είναι και το τελευταίο. Το οποίο είναι το πιο μυστηριώδες, το πιο μικρό από όλα, αλλά αν είναι αυτό που φαντάζομαι ότι είναι, αυτό που είδα ότι είναι, τότε ίσως να είναι και το πιο αγαπημένο μου αντικείμενο. Γενικά όσοι παίζετε StarCraft το ξέρετε ήδη. Όσοι παίζετε Honda, τα LOL, το έχετε ακουστά και σίγουρα θέλετε, πολλέ φορέ έλεγα για πλάκα με του φίλου μου όταν πηγαίναμε σε Ιντερνετ καφέ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί όποτε, όποτε πάω στη Θεσσαλονίκη, συνήθω καταλήγουμε σε κάποιο Ιντερνετ καφέ εκεί στη Ναβαρίνο. Ε, να... Όταν κερδίζουμε τα games και αυτά, να είχα ένα κουμπί το οποίο λέγεται GG Button και να του φωνάζω GG. Ειδικά όταν διαλέγουν βλακίε ήρωε, για να του ηρωνευτώ, να το πατάω και να λέω GG. Όπω θυμάμαι όταν ξεκινούσαμε και παίζαμε χώνο, όταν το παιχνίδι φαινόταν χαμένο από την αρχή. Πατούσα GG, είχε και αυτά τα που σπάμαρε στο πλάι κάτι εικόνια, δεν θυμάμαι πώς λέγονται τώρα. Και γενικά, ναι, αυτό εδώ είναι. τι είναι αυτό? Αυτό είναι λοιπόν ένα GG button. Η ιστορία ξεκίνησε από το StarCraft, οι εκφωνητές του StarCraft ε, Κορέας, σε ένα τουρνά, νομίζω 2003, 2001, 2002, δεν θυμάμαι, εκεί πέρα ήταν περίπου, ε, φώναξαν GG! GG! προφανώ όταν τέλειωνε κάποιο παιχνίδι είναι από τι πιο επικέ περιγραφέ. Πρέπει να τι ε, δείτε στο YouTube, θα ε, τα ψάξετε. Είναι παλιά βίντεο, αλλά πραγματικά το Starcraft είχε απογειωθεί τότε στην Κορέα. Και μαζί με όλα τα άλλα buttons φτιάξανε και ένα GG button. Έχουν πολλέ εταιρείε συγκεκριμένα και απλά δεν ήξερα ότι έχει και η Rocket. Αυτό εδώ είναι. Βγάζω, έβγαλα αυτό το προστατευτικό που ασφάλιζε την μπαταρία. Οπότε κουμπί δεν βλέπω κάποιο. Αλλά οπότε για να πάμε να χωρίς να θέλω να σας κουφάνω το πάω λίγο μακριά ελπίζω να δουλέψει mm, αυτό δεν είναι τόσο επικό όσο περίμενα να σας πω την αλήθεια το περίμενα πιο επικό με αυτά που είχα δει και πάμε άλλη μία mm, αρκετά χιόνια τα αυτιά σα λυπάμαι πάμε και μια τελευταία GG. Κάτσε το, το περίμενα λίγο πιο πικό. Είχα δει κάποια άλλα. Αλλά νομίζω μια χαρά είναι και αυτό. Αυτό έπεσε λίγο έξω στις εντυπώσεις, στην, σε αυτό που είχα στο μυαλό μου, αλλά δεν πειράζει, χρήσιμο είναι. Πάλι θα κοροϊδεύω τους φίλους μου, σε λίγους μήνες ανεβαίνω Θεσσαλονίκη, οπότε θα το έχω τους κοροϊδεύω κάθε φορά που πάμε και παίζουμε ντότα στον Internet Cafe. Νουμπάκια, τι περιμένει. Αυτά ήταν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ξανά στο Greece Steam Group και στη Rocket προφανώ στην εταιρεία την αντιπροσωπεία. Δεν ξέρω τι name η οποία το έχει. ευχαριστώ πολύ. Ε, νομίζω και άλλα παιδιά, έχει άλλα 4-5 παιδιά που κέρδισαν το ίδιο πακέτο. Αν έχει τύχει, την λένε στο χωριό μου οπότε. ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, check now, Ελπίζω να σα άρεσε, μικρό, σύντομο και περιεκτικό. Και ναι, έχει την πλάκα του. Γεια σα, να έχετε μια όμορφη μέρα.